Για να σου πω, πάμε. Γνωρίζω, θα τα μεταφέρω, ότι
ό,τι άλλο θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας να ακούσω. Θα λέτε το όνομά σας και τα προβλήματα που έχετε. Ο καθένας άλλος έχει. Ναι. Δεν δουλεύει, δεν πειράζει, νομίζω να πει. Ναι, δουλεύει. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Θανάσης ο Κοντογιώργης. Είμαι υπουργός στον Πρωθυπουργό. Πρώτη φορά έρχομαι στα Θάλασσα, στην περιοχή. Όμως, το που θέλω να σας πω είναι ότι αισθανθήκαμε αμέσως οικεία. Ήμασταν στο Λαθράκι, στην Ορβακού. Κάναμε καλές συζητήσεις και συζητήσαμε και για αυτά που έγιναν, αλλά και για αυτά που δεν έχουν γίνει και αυτά που συζητήσουμε σήμερα. Εδώ πέρα με υποδέχτηκα στο Δημαρχείο, γιατί με τα πρόσταθα τρίκαλα στην Καλλινή που λένε καλώς ήρθες, αλλά βέβαια έχουμε και τη συντοπίτη σας, την Έλλη την Τραμαλιώτη, που είναι στην προεδρία της κυβέρνησης μας, που στηρίζει το συντονισμό. Επομένως, όσο να είναι δήμαρχε, παρόλο που ερχόμαστε πρώτη φορά, εδώ πέρα αισθανόμαστε ωραία. Προφανώς βρισκόμαστε εδώ πέρα με τους συναδέλφους από την κυβέρνηση, με τον κύριο Ταχιά, τον κύριο Τιαπέμπλο, τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον κύριο Σταμενίτη, τον κύριο Στατάκο και βέβαια τους βουλευτές σας για τις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως, και αυτό έχουμε κάνει σε όλες τις εκλογές που έχουμε πάρει, για να συζητήσουμε για αυτά που έχουν γίνει, γιατί είναι καλό να τα υπενθυμίσουμε, όχι μόνο σε αυτούς που ξέρουμε, αλλά και σε αυτούς που μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν και να βρίσκουμε όπου μπορούμε ρεαλιστικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα για την περιοχή τάθη ο Δήμαρχος. Και τα έχουμε συζητήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει μερικά πράγματα, θα μιλήσει και ο Νίκος και ο Χρήστος για αυτά. Αυτά που μπορούν να γίνουν τώρα και θα τρέξουν και αυτά που λόγω των δύσκολων συνθηκών μπορεί να πάνε πιο κάτω, αλλά είναι και στο σχεδιασμό που να τα προχωρήσουν. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας, πάρα πολύ, όπως κάναμε στην Ορβακού και στο Λαθράκι, να ακούσουμε τα ειδικότερα. Όχι βέβαια και τον πολιτικό κόσμο, αλλά όχι μόνο, γιατί ακούσαμε και πολλά διαφορετικά. Επομένως, είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και βέβαια στο τέλος όλοι οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω Πετραχμάνη Στάσος, είμαι πρόεδρος του ΤΟΕΒ εν υπέ εδώ. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι η συγκομιδή του Σταριού και έχουμε πρόβλημα μεγάλο με την αγροτική οδοπία. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή, εκτός τα συνεργεία που έχει ο Δήμος, άλλα 4 συνεργεία έχει ο ΤΟΕΒ έξω, στα 35 χωριά που είναι, δεν μπορούμε να πάμε ούτε στα χωράφια. Δεν υπάρχει πρόσβαση, δηλαδή τα μεγάλα τα μηχανήματα, τα βαριά τα μηχανήματα δεν μπορούν να πάνε. Έχουν υπολογιστεί για τον ΤΟΕΒ εν υπέα, χωρίς να έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ ακόμη, ο κύριος Τρεβόλος το ξέρει, 1.200.000. Αυτά είναι όχι μόνο για αγροτική οδοπία, για χαντάκια, για αυτά, είναι και για τον εξελεκτρισμό, για τις ζημιές που είχαν τα αντιληπτικά συγκροτήματα και όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δέστε το, δεν ξέρω πώς ο Δήμος θα πρέπει, μάλλον μέσω Δήμου, γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε τις υπηρεσίες, πρέπει να κάποια χρήματα τα οποία δεν φτάνουν με τίποτα. Το 1.200, έτσι μπορεί να φαντάζει μεγάλο. Εμείς δεν το ξέρουμε ούτε να το γράψουμε το νούμερο αυτό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Από τη στιγμή που μόνο η αγροτική οδοπία του Δήμου, το ΕΒΕΝ ΙΠΕΑ, είναι 1.100.000 χιλιόμετρα, αυτό συνεπάγεται άλλο 1.100.000 χιλιόμετρα σε χαντάκια, τα οποία είναι δίπλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει δημοπρασίες στα χαντάκια με 2,5 συν ΦΠΑ, περίπου 3 ευρώ. Έχουμε προγραμματίσει, ανοίγουμε περίπου 400 χιλιόμετρα. Το 1.200 πάει κατευθείαν εκεί. Δεν υπάρχει στους μηχανηματάδες. Ήδη δουλεύουν έξω 4 μηχανήματα και πάμε λίγο χαλαρά λόγω του αλωνισμού. Ένα άλλο πρόβλημα, κύριε Τριαντόπουλε, είναι αυτό, και αυτό αφορά και δεν ξέρω και ποιους άλλους εδώ, είναι σήμερα ήρθε στον οργανισμό από την ΔΕΗ, συγκεκριμένα από τον κύριο Δρακούλη, να μας εντάξει στο ΓΕΑ. Το πρόγραμμα αυτό, εμείς δεν θέλουμε το ΓΕΑ, ούτε και σαν ιδιώτες, θέλουμε το ΑΠΟΛΟΥ. Έτσι που είναι 2 χρόνια περίοδος χάριτος και 5 χρόνια ρύθμιση, άτοκη. Αυτοί μας πιέζουν να μπούμε στο ΓΕΑ. Τέλος πάντων, σαν οργανισμός θα το ανταποκριθούμε. Λέω όμως ότι παίρνουν και σε εμάς τους ιδιώτες. Εμένα προσωπικά μου στείλαν χαρτί χωρίς να έχουμε ποτίσει σε ιδιωτική γεώτρηση, γιατί δεν πλήρωσα το ρεύμα και μου ήρθε 800 ευρώ περί μέρη. Έτσι, πήρα τηλέφωνο στην Αθήνα, έδωσα το ΦΕΚ, αυτό που έχετε δημοσιεύσει εσείς, δεν το θυμάμαι τώρα να το πω,
και μου λένε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε να σου κάνουμε ρύθμιση με 15 δόσεις, το 50%, το 30% νομίζω μπροστά. Δεν ξέρω γιατί κολλησιωργούν τόσο από το Σεπτέμβριο, το περάσει τον Οκτώβριο, φτάσαμε Ιούνιο, μήνα, ποτίζουμε όλοι. Αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε όλος ο κόσμος, όλη η παραγωγή. Αυτό γιατί γίνεται και σήμερα στο Δρακούλη απάντησα ότι εγώ θέλω να μπω στη ρύθμιση, έστειλα το ΦΕΚ αυτό, αυτήν, το πρόγραμμα από όλου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν ξέρω τώρα, αυτά τα χρήματα που είναι να δοθούν, καλά είναι να δοθούν λίγο γρήγορα, γιατί αυτοί που δουλεύουν σε εμάς ήδη έχουν τώρα μια εβδομάδα που δουλεύουν, κάποια στιγμή πρέπει να πληρωθούν. Γιατί δεν μπορούν πάνω από 10 μέρες να δουλεύουν, υπάρχουν έξω. Και σίγουρα με το Δήμο, μέσω Υπουργείου Συντροφών Δήμαρχε, δεν ξέρω πώς θα γίνει, πρέπει να μεριμνήσουμε για όλη την αγροτική οδοπία της περιοχής εδώ. Έτσι. Πρέπει να μεριμνήσουμε, κάτι να γίνει. Εγώ δεν θέλω να φάω τον χρόνο από τους άλλους, έτσι, αυτά είναι εκεί. Αλλά αυτό και με τη ΔΕΗ, κύριε Τριατό, πρέπει να το δείτε. Ξεκαθαρίσουμε λίγο τα θέματα με την ηλεκτρική ενέργεια. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αναπτύξει 3 προγράμματα για να αντιμετωπιστεί το κόστος ενέργειας. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα Υγεία, με τον οποίο, όπως είχαμε συζητήσει το Φεβρουάριο, η παραγωγή με τον Πρωθυπουργό, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν αγροτικό ρεύμα να έχουν για 2 σύμμαχτο χρόνια μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή που ξεκινά από 9,3 λεπτά. Άρα λοιπόν, είναι προς όφελό σας να συνδεθείτε για να υπογράψετε σύμβαση. Νομίζω ότι αυτή η σύνδεση αφορά αναδρομικά από 1η Απριλίου. Αυτή είναι η συμφωνία και αυτό είναι το ΦΕΚ, ο νόμος που θα. Το πρόγραμμα Πόλων είναι ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Το πρόγραμμα Πόλων τι είναι? Ότι δημιουργείται μια ενεργειακή κοινότητα σε κάθε περιφέρεια που συμμετέχουν το ΕΒΟΕΒ, πρώτο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση, δεύτερο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση και ευάλωτα νοικοκυριά, όπου όλοι αυτοί συνδέονται με εγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι η υπηρολοποίηση, που κατασκευθεί ή έχουν κατασκευαστεί και γίνεται εικονική διασύνδεση. Άρα λοιπόν αυτοί όλοι που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα έχουν ένα πολύ μεγάλο όφελος και θα μειωθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το τρίτο πρόγραμμα αφορά τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι που απευθύνεται σε ιδιωτικές γεωτρήσεις, είναι μέχρι 50 κιλοβάτ με 30% επιδότηση και με τη δέσμευση του ΔΔΕ ότι όλους αυτούς κατά 95-99% ή 90% ανάλογα του περιθώριου θα συνδεθούν, άρα λοιπόν θα έχουν net metering και με χρηματοδότηση 30%. Και προφανώς υπάρχει αυτή η ρύθμιση της δεκαετίας όπου για τις ιδιωτικές καταναλώσεις και που υπάρχουν χρέη μέχρι 31/12/23, η ρύθμιση αφορά 10 χρόνια άτομα. Ενώ τα χρέη που ήταν τα ΤΟΕ και τα ΒΟΕ διαγράφονται και τα καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο αρχίζει και υλοποιείται. Επομένως, θα σας ζητούσα στο πρόγραμμα το ΓΕΑ να συμμετέχετε. Όχι, σας διακόπτω. Ναι. Το πρόγραμμα το ΓΕΑ, επειδή το είδα σήμερα το πρωί, έχει 30% προκαταβολή. Έχει μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις και έχει 0,11, γιατί κανένα. Έτσι, για να σας ξαναεξηγήσω. Εμείς θέλουμε το πρόγραμμα, για να μην σας ξαναδιακόψω. Να το καταλάβετε. Ναι. Δεν μιλάμε για ρύθμιση ωφελών, μιλάμε για συμβόλαιο με τους πάροχους, όποιον πάροχο θέλετε, όπου θα σας παρέχει ανάλογα την ιδιότητα, δηλαδή ομάδες παραγωγών, αν υπάρχουν χρέη μέχρι 31/12, τη μία από 9,3 και θα αυξάνεται. Άρα λοιπόν είναι η σύμβαση για 2-8 χρόνια, η τιμή της κιλοβατόρας. Αυτό που αναφέρεστε είναι η ρύθμιση της τάμενων ωφελών μέχρι 31/12 του 2023, όπου στον νόμο αναφέρεται δεκαετή ρύθμιση χωρίς επιτόκιο. Είναι κάτι διαφορετικό, ναι, το οποίο πρέπει να δούμε εδώ με τον
δανέα από την Τριανδρόπουλο, πού ακριβώ βρίσκεται αυτή η διαδικασία τη ρύθμιση των χρεών. Εμείς... Η ρύθμιση χρεών είναι άλλο πράγμα από τη σύμβαση που κάνετε εσεί για να προχωρήσετε σε μια ελκυστική τιμή κιλοβατόρα. Σα θυμίζω ότι πέρσι κινήθηκαμε 15 με 16 λεπτά. Εμεί θέλουμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. 2 χρόνια περίοδου χάριτο, 5 χρόνια ρύθμιση με 0,7 την κιλοβατόρα. Έτσι δεν το είπε ο δεν το είπε ο Πρωθυπουργό αυτό. Ακούστε λίγο κάτι. Εγώ ήμουν παρόν. Εγώ παρόν ήμουν. Είπε ότι θα υπάρχει, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του ΟΓΕΑ στην αρχή πρώτη συνάντηση μιλούσε για 10% μείωση τη τιμή τη κιλοβατόρα και μετά από συμφωνία που είχαμε με του παρόχου υπήρχε και ψηφίστηκε κιόλα και βγήκε συγκεκριμένη ηχεία. Όπως συζητάμε και έχουν αρχίσει τώρα σε υπάρχουν και δίνουν προσφορές, 9,3 ξεκινά και είναι 2 συν 8 χρόνια, το οποίο θα συνδυαστεί με το πρόγραμμα Απόλλων, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα όταν η υλοποιηθεί, γιατί θέλει 1-2 χρόνια να υλοποιηθεί, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες με την δική σας, θα φέρει επιπλέον μείωση της τιμής της κιλοβατόρας. Άρα αυτά τα 3 προγράμματα. Το 0,9 είναι σε αυτούς που δεν οφείλουν. Αυτοί που οφείλουν, πες ότι έχουν ληξιπρότητες με οφειλές, πάει 0,1. Σήμερα το είδα. Αρχίζει από 9,3 και φτάνει μέχρι ένα σημείο. Να προχωρήσουμε... Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, γιατί ακούστε. Μπορεί ο κάθε προμηθευτής να έρθει να δώσει μια ανταγωνιστική προσφορά. Γι' αυτό και δεν μένουμε στα νούμερα αυτά. Ανάλογα με την εκτίμηση που θα κάνει ο καθένας μας από αυτούς που παράγουν ενέργεια και την πολλούν σε καταναλωτές πώς θα πάει η κατάσταση. Αλλά τα 9,3 λεπτά η πρώτη τιμή, σας θυμίζω από 15 με 16 λεπτά ξεκίνησε η χώρα. Είναι ελκυστικότατη. Και τα 7 λεπτά που είχαμε πριν την κρίση αφορούσε το εμπόριο. Και δεν αφορούσε το σύνολο της κατάστασης. Για το αγροτικό. Για το αγροτικό λέω και εγώ τώρα. Για το αγροτικό. Γι' αυτό λέω. Γεια σας. Λέγω να τον έχει συγγραφεί και διατηρώ μια επιχείρηση 6.000-4 χιλιόμετρα μπροστά στο ποτάμι για την Ιμπέα. Έχω πληγεί 2 φορές και δεν θέλω να σας πω ότι είναι οικονομικά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου σε αυτήν την παρούσα στιγμή. Έχω σπουδάσει το γιο μου στο Χεωμένα και να ήρθε στη δουλειά και ανέλαβε και θέλω να μου πείτε για την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να λάβουμε από κανένα πληροφόρηση τι θα γίνει με αυτό το ποτάμι που λέγεται η Ιμπέα στο οποίο μας πνίγει. Έχω 35 χρόνια κάτω εκεί. Το ποτάμι έχει ξανασυμβεί να περνάει μια εβδομάδα, 10 μέρες, χίλι με χίλι και να πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή το ποτάμι δεν δουλεύει, κακά τα ψέματα. Ρωτάμε επίσημος φορείς εδώ μας λένε η περιφέρεια. Και τώρα που έχω εσάς εδώ, θέλω να πάρω μια απάντηση για την επόμενη μέρα. Τι θα το κάνω, θα το κλείσω, να πω το παιδί μου να πάει στο Λίμπη στην Αυστρία που εισάγουμε ή να συνεχίσει τη δουλειά του εδώ σε αυτόν τον τόπο που αγαπήσαμε, που μεγάλωσε και που θέλει να κάνει την οικογένειά του. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σα πω πέρυσι στον πρόεδρο τη κοινότητα του Πυραμίδου. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την αδομική οδοποιία. Το είπαν και πριν. Και ο κ. Δήμαρχος είπε. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον αλωνισμό. Περιμένουμε μία χρονιά να μαζέψουμε την παραγωγή μας και δεν μπορούμε. Και φύρια έχουν καταστραφεί, οι δρόμοι και μέσα τα χωριά η άσφαλτος. Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Ονομάζομαι ο Κούσης Δημήτρης, δεν με γνωρίζετε. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα επειδή ακούγεται αυτό το θέμα της αγροτικής ουδοποίησης. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο του δούλεψα επί 3,5 συναυτά έτη σαν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Αρχικά, το πρώτο μας μέλημα το οποίο θα πρέπει για να ξέρουμε τι θα φτιάξουμε και πώς θα φτιάξουμε, να ξεκαθαρίσουμε εδώ στα Φάρσαλα τι ανήκει στον Δήμο Φαρσάλων, τι ανήκει στον ΤΟΕ Φαρσάλων, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα μια σειρά. Τώρα εδώ πέρα, η σύγχυση που δημιουργείται, όλοι για όλους και όλα για όλοι, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Άρα, το πρώτο μέλημα που πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες. Η αγροτική ουδοποιία ανοίξει στο ΤΟΕΒ, ανοίξει στο ΤΟΕΒ. Αυτή που ανοίξει στο ΤΟΕΒ, να τη φτιάξει στο ΤΟΕΒ, ύστερα από το χρηματικό που θα πάρει από το αρμόδιο Υπουργείο. Ανοίξει στο Δήμο, ανοίξει στο Δήμο. Να πάρει ο Δήμος χρηματοδότηση, καθ' αυτού κονδύλι για αγροτική ουδοποιία, για να τρέξει ο Δήμος στις διαδικασίες. Ή ανοίξει το Υπουργείο, να τα φτιάξει το Υπουργείο, για να ξέρω. Για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος, ο παραγωγός, να πάει άνετα στη δουλειά του, να κάνει τη δουλειά του, να κάνει τις εργασίες του. Και με πρωταρχικό σκοπό, όπως δουλέψαμε σαν δημοτική αρχή, δουλέψαμε στον Ιαννό, στον Τάνη σε αυτά, καθημερινότητα και εύκολη πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ εδώ θα λέμε ότι με τα κιόντα τον επιτίμησα μια φορά για τον νόμο Πάρσα Λαβάρισα και τη σύνδεση με την ε65 γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν περνάει εκτέλ καθόλου, οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να πάνε Αθήνα και έχουν τεράστια προβλήματα. Ναι, να δώσουμε τον λόγο. Συγγνώμη για να μην ρωτήσω τι κάνω, γιατί έχω θέλει να σα πείσω. Λοιπόν, στο πλαίσιο τη καλή συνεργασία που έχουμε, νομίζω ότι τα χρήματα που πληρώνουμε λοιπόν από τη στιγμή που κατοχυρωθούν από εσά τα Γιώργο, νομίζω είμαστε ok με αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υποβάλλονται τα παραστατικά για την αξιοποίηση των χώρων, καταβάλλονται τα χρήματα. Έτσι δεν πάει. Στο ποσοστό F. Άρα όσο υλοποιείται το σχήμα, καταδίδεται και πληρώνεται. Αυτό είναι το 1,2. Στα υπόλοιπα, είχαμε δώσει μία έγκριση από την πλευρά μας για να επιλέγει ο θεματολόγος στο Δήμο, η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο Ιστορικών αυτή τη στιγμή, για να καθεί το σχετικό τεχνικό δελτίο, αλλά αν χρειαστεί όμως, αυτή να την αυξήσουμε. Δηλαδή, και τώρα που μιλάμε, να τη διπλασιάσουμε αυτή από τα 500 που το πάμε στο 1 εκατομμύριο. Οπότε έτσι να μπορείτε εσείς να έχετε την άνεση ότι αυτό που καλοποιηθεί θα μπορέσει. Τι είναι το διαδοτικό 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 να διπλασιάσουμε το κονδύλι για την αδοτική οδοπία, να το έχετε έτσι ώστε να μπορέσετε να αυτοκολογήσετε στο καταπέτσι. Τώρα είναι για προεκλογικά, δεν έχει μην κάνουμε τον άλλο. Τον κυρία τα λέμε για προεκλογικά και... Ένα πλώνο, εδώ ξέρω πολλούς, είναι τα φερτά υλικά που αυτή τη στιγμή είναι αποκεντρωμένα στο γήπεδο στο κύριο, που πρέπει να τα μεταφέρουμε και είτε να κάνουμε αναχώματα, είναι μια ευκαιρία τόσο υπάρχει, γιατί αυτά στην πραγματικότητα είναι τα αναχώματα που πρέπει να κοιτάμε. Να πάρουμε και να κάνουμε πάλι αναχώματα εφόσον είναι εκεί και να μην τα πετάξουμε στο λατομείο που υπάρχει. Είναι αυτό που θέλουμε να το εξάξουμε. Και σε μια συνέντευξη και το πιο γράφα, θα ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε στην οδοπίστη. Αλλά όσον αφορά την οδοπική οδοπία, θα το κάνουμε έτσι όπως είναι. Δεν έχει κάποιο άλλο θέμα. Α, και όσον αφορά το ΜΕΝΙΠΕΑ, σωστά. Έχουμε πριν από δύο εβδομάδες, εγκρίναμε άλλα 42 εκατομμύρια στα προηγούμενα 40 που θα λειτουργήσει στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Όλα αυτά είναι φόρια για καθαρισμούς ποταμών, δερμάτων, αναχωμάτων και θα έρθει και ακόμα ένα έτοιμα για άλλα 40 εκατομμύρια από την περιφέρεια της Θεσσαλίας προς το Σεπτέμβριο. Άρα, σαν πολιτεία, εμείς τι κάνουμε, χρηματοδοτούμε την περιφέρεια για να κάνει το έργο. Νομίζω ότι έχοντας και εσείς καλύτερη εικόνα, μπορούμε να παρακολουθούμε την υλοποίηση του έργου, καθώς αν ο ΕΝΙΠΕΑΣ δεν είναι καθαρός και δεν είναι και επαρκώς προστατευμένος ή ορθολογημένος που χρειάζεται, είναι πιθανό στο μέλλον να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό και δεν είναι από τα προβλήματα, χρηματοδοτούμε τώρα να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις και φυσικά το προβλήμα έργα που θα σας πει ο κ. Σταχιάος, που μετριάζουν την πίεση περιπέα από πάνω προς τα κάτω, θα είναι και η πίεση πολύ μικρότερη αντιστοίχω στις παραποτάμιες περιοχές που υποθέτω νομίζω έχουν ξανασυντήσει. Δυστυχώς είναι από τις περιοχές που και στον Ιαννό και τώρα η δική σας. Άρα να μπορέσουμε έτσι να προστατεύσουμε την περιοχή. Άρα επειδή ξέρω ότι έχετε κάνει πολύ καλή προσπάθεια οικογενειακώς, σε καμία των περιπτώσεων να μην φύγετε από τον τόπο σας. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, είστε σε ασφαλιστικές. Δεν μας ασφαλίζει χρόνια τώρα καμία ασφαλιστική. Δεν πρέπει να γίνει νόμος. Όπως με τα αυτοκίνητα, ας πούμε, στις ασφαλιστικές υποχρεωτικά ασφαλίζουν τα αυτοκίνητα. Ακόμα και με τα αυτοκίνητα, στο κομμάτι του σχόλου δαυτοκίνητου δεν έχει κάνει αυτή τη διάταξη. Να πω το εξής για τις ασφαλιστικές, οι οποίες ως εταιρείες έχουν καταβάλει ή είναι να καταβάλουν, δηλαδή ακριβώς κοντά στα 300 εκατομμύρια νομίζω στη Θεσσαλία μετά τον Τάνι και τον Ελλάδα.
και έχουμε συζητήσει μαζί τους ήδη και θα κάνουμε μια ημερίδα τις επόμενες ημέρες ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Πώς από εδώ και πέρα, καθώς αυξάνεται η ανάγκη και τα αιτήματα ασφάλιση των επιχειρήσεων, πώς θα είναι και αυτές εξασφαλισμένες για να προχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι. Ένα μεγάλο βήμα είναι αυτό. Είναι ο καθαρισμός όλων των ποταμών, αλλά και η διαχείριση των υδάτων μετά και τα έργα που θα γίνουν από τον ενιαίο φορέα. Γιατί θα υπάρχει ένας που θα είναι υπεύθυνος για να υλοποιεί όλα αυτά, να κρατάει καθαρά τα ποτάμια, να κρατάει καθαρά τα φράγματα, να αρχηγούν τα φράγματα και ούτω καθεξής. Άρα, βάζοντας τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία σε μια κανονικότητα, θα μπορούν και αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες να έρχονται να ασφαλίζουν. Και το θέμα δεν είναι να ασφαλίζουν με υπόρογγα ασφάλιστρα, το θέμα είναι να ασφαλίζουν με ασφάλιστρα τα οποία προτείνετε εσείς να φέρετε, να αντέξετε και να τα εντάξετε στο business plan που έχετε. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω εγώ κάτι που με ρωτάνε συνέχεια και πιθανώς και σήμερα εδώ μέσα θα είναι κόσμος που τον ενδιαφέρει. Κάτσο είστε για μένα. Κάτσο είστε για μένα. Αλλά μπορείς και να καθίσεις. Υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές, σε πάρα πολλά χωριά, δεν έχουν περάσει οι επιτροπές για να ελέγξουν χωράφια τα οποία δεν καλλιεργούνται και τα οποία είναι ακατάλληλα προς καλλιέργεια λόγω φερτών προϊκών. Τι μένει γενέστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και εδώ κάποια ενδιαφερόμενα που έχουμε. Θα δούμε αύριο το Περιφερειάρχη. Ξέρετε ότι οι επιτροπές είναι επιτροπές και κλιμάκια της Περιφέρειας της Αλίας, την οποία έχουμε ενισχύσει με συνεργειακό δυναμικό που θα αυξήσουμε και άλλο, έτσι ώστε να στείλει περισσότερα κόσμο έξω. Όμως μου κάνει εντύπωση γιατί. Γιατί μας είχε πει ότι μέχρι σήμερα εμείς τα λάβουμε τα στοιχεία της περιφέρειας για το δεύτερο κύκλο της πρώτης αλλαγής. Τι σημαίνει, ότι θα είχαν ελοπιστεί αυτοψίες για να μας στείλουν τα στοιχεία. Άρα στη Βαμβακού που ήμασταν πριν και κάποιος έλεγε από μένα δεν πέρασαν από το χωράφι του, εμένα μου κάνει έκπληξη γιατί εγώ σήμερα περιμένω τα στοιχεία να συγκεντρωτικά να έρθουν από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Άρα τα παιδιά εδώ και σε όλο τον νομό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν μπορούν να πάρουν αρρωγή οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι μένει. Οπότε να μην περιμένω εγώ δηλαδή. Εκτός που δεν πρέπει να γίνει. Άρα, γιατί πήρανε παράταση την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπαν θα τα στείλουμε τη Δευτέρα. Έχουμε συνάντηση με την Περιφερειακή, θα τους το θέσουμε. Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου είμαστε σε μια κατάσταση υπηρεσιακή όπου μπορούμε μέσα σε μια εβδομάδα να πληρώνουμε τα στοιχεία που μας στέλνουν κάτω. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, δεν λαμβάνουμε φακέλους, δεν στέλνουν το φάκελο που κάθε χρηματόπουλο κάτω. Έχουμε ένα online σύστημα που οι πολίτες, υπάλληλοι της περιφέρειας μπαίνουν και υποβάλλουν τα στοιχεία που δικαιούνται ο κάθε πολίτης και μας στέλνει κάτω. Και εμείς μετά, μέσα σε μία εβδομάδα, πληρώνουμε είτε είναι η πρώτη αρρωγή, είτε είναι η προκαταβολή του 50%. Άρα, αφού θεωρητικά σήμερα θα μας στείλουν, γιατί είναι Δευτέρα που είπαμε, τα στοιχεία από την περιφέρεια, που και εκεί γίνεται πολλή δουλειά από τα στελέχη. Πριν μια εβδομάδα μας κάνανε έτοιμα να αυξήσουμε, να τους δώσουμε άλλα 50, τους έχουμε διαθέσει 150 και άλλα 150 και άλλα 150, τους διαθέσουμε αντί να τρέχουν. Και όσο περισσότερα μας δίνουν, ζητάνε, εμείς θα τους δίνουμε, αρκεί να βγαίνει το έργο που πρέπει, γιατί αν δεν μας δίνουν τα στοιχεία, εμείς δεν ξέρουμε ποιον πρέπει να πληρώσουμε, οπότε είμαστε εν αναμονή των στοιχείων, θα το θέσουμε εκ νέου στην περιφέρεια, μου κάνει εντύπωση πάντως, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες γιατί περιμένουμε τα στοιχεία και δεν είδαμε στην Παπαγωγού. Ναι, δεν υπάρχουν το χωριό. Αυτό το λέτε εδώ γιατί αφού θα κάνετε το κουβέντα του κύριου Περιφερειάρχη και του κυρίου θα παρεμβολήσετε ότι υπάρχουν χωριά που έχουν ελέγξει το μισό χωριό και το άλλο μισό δεν το έχουν ελέγξει. Δηλαδή, ας το πούμε αυτό στο χωριό. Υπάρχουν οι μισοί που πήραν την αρρωγή και οι άλλοι μισοί που δεν την πήραν. Και τώρα θεωρεί η άλλη μισή ότι έβαλε πιο πολύ μέσο η άλλη πλευρά και δεν την αλλαγή. Αυτά. Και η περιφέρεια διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι αυτό θα έχει τελειώσει. Έπρεπε να έχει τελειώσει. Και κάθε μέρα θα μας στέλνουν και ναι, δεν αρνήθηκαν ότι εσείς έχετε στείλει αρκετό κόσμο, αλλά όμως το αποτέλεσμα μηδέν. Αυτό θέλω να το δείτε. Και δεν είναι. Τώρα θα πέφτουμε στο χωριό μας παράδειγμα. Εμείς είμαστε εδώ για να γινόμαστε καλύτερος και να πιέζουμε την κατάσταση. Και καλά κάνετε που μας το λέτε. Πάντα υπάρχουν καλά κάνετε που μας το λέτε για να το χάσουμε στην περιφερειάρχη. Είναι κρίμα να υπάρχουν οι πόροι από την πολιτεία στην άκρη, να τους έχουμε εξοικονομήσει. Δεν είναι εύκολο και γενναίοι πόροι σε μια μεγάλη ζημιά και να μην μπορούμε να τους διαθέσουμε όσο γρήγορα θα θέλουμε. Βέβαια, είναι μεγάλος ο χρόνος και ο όγκος που καλούνται να κάνουν τα κλιμάκια. Αλλά εγώ σήμερα θα ρωτήσω ότι αυτό θα είχε
παίρνει τόσο αυτοσύνη για το ξέρεις εμείς πάμε ακόμα πίσω. Να σταθούμε σε ένα από τα γεγονότα, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβε χώρα στην περίοδο της πλημμύρας και το οποίο έχει επαναληφθεί στα φάρσα τώρα για πέμπτη φορά σαν εμπειρία και φάνηκαν αδυναμίες του συστήματος σωστού πολιτικής προστασίας οι οποίες ήταν μείζονες στο περιβάλλον το οποίο θα πρέπει την επόμενη φορά να μην το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το αντιμετωπίσουμε τις προηγούμενες τέσσερις. Καλοποίησης λοιπόν σας αναφέρω ότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται όσον αφορά τη διαχείριση των φανόντων ζώων μετά την πλημμύρα είναι ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σε απαντηλή αδυναμία να υλοποιηθεί. Με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους υγειονομικών βομβών γύρω από κάθε οικισμό, γιατί όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι γύρω από οικισμούς και όπου στάθηκε παντελώς αδύνατο να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα οι επιτροπές της περιφέρειας μαζί με τους κτηνιάτρους και όπως ακριβώς ήταν συγκροτημένες με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Καταλήξαμε στα Φάρσαλα, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών με τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών να στρώνουμε νάιλον, να ανοίγουμε γούνες, να ρίχνουμε ασβές και να κάνουμε προμήθειες προκειμένου να θαυτούν τα ζώα. Αυτό το πράγμα και τι δεν είναι, αν είναι να ασκηθεί η αρμοδιότητα από το ΣΟΤΑ, δώστε την αρμοδιότητα στους Δήμους, να ξέρουν τη δικιά τους αρμοδιότητα, δώστε τους πόρους με επιτροπές να πάρει το κάνον, παρά να την έχει κάποιος την αρμοδιότητα η οποία να μην μπορεί να ασκηθεί. Και να δείτε και το θεσμικό πλαίσιο της καύσης του προβλέπων όμως, γιατί αυτά πρέπει να μειωθούν και να πάνε για καύση, διότι αυτό το πράγμα στην πράξη δεν λειτουργεί. Πρέπει να βρεθεί ένας πρακτικός τρόπος με υψηκάμινους κτλ. Στη διάρκεια συμβάντων σε αυτά τα πράγματα που άκουσε υγειονομική να κλείνουν και να μην τα έχει ο κόσμος, ας πούμε, έτσι γύρω-γύρω στα πόδια. Γιατί τόσο κόσμος καταλήγει στο Δήμα. Πώς δεν μπορείτε καμία προϋπότητα. Είναι κρίμα. Και ο Περιφερειάρχης δεν μπορεί με το θεσμικό εφιστάμενο πλαίσιο να τα διαχειριστεί από ό,τι φάνηκε. Ήταν αδύνατο το διαχειριστή του, γιατί μου λέει από την πρώτη μέρα που συντονίζει με τον διευθυντή της κτηνιατρικής ότι εγώ είμαι ένας και δεν μπορώ να διαχειριστώ το μέγεθος της καταστροφής. Φάνηκε το μέγεθος της ζημίας ότι ήταν αδύνατο. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε την ημέρα και δημιούργησε προβλήματα εκ των υστέρων και το οποίο θα πρέπει να το λουστούμε υγειονομικά, να πούμε μέσα στην περιφέρεια της Αγίας. Τι κρίμα. Ο κ. Τατάκος έχει τις απαντήσεις. Αυτός διαχειρίστηκε. Αλλά οι Δήμοι ήταν ευθύνοι να υποδείξουν χώρο στα φύλλα. Το κάναμε. Δεν το κάναμε οι Δήμοι. Δεν το κάναμε. Αλλά και λοιπόν, δεν το κάνει και το ζήτημα, διότι άτεται της υγείας των πολιτών και εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ στο μέλλον να ξαναζήσουμε τις στιγμές που ζήσαμε εκείνο το συμπέριο. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα δοθέτα νεκρά ζώα στην περιφέρεια της Αγίας ξεπεράσαν τις, και δεν μιλάω για τα φθηνά, γιατί πέρα από όλο το ξέρετε, σε 140.000 και ήταν διεσπαρμένα σε όλες τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Ήταν μια κατάσταση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένου του όγκου των νεκρών και του τρόπου διαχείρισής του. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υγειονομικές σταθμές ή η κάψη των νεκρών αυτών ζώων είναι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούμε ως χώρα με βάση τις επιταγές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που έχει τη πολύ μεγάλη δυναμική, εδώ έξω από την Άρισα είναι, που μπορούσε να δεχτεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών ζώων για να διαχειριστεί με τη μέθοδο της κάψης. Δυστυχώς όμως, το εργοστάσιο εκεί δεδομένο ότι ήταν στον δημοτικό άξονα, ο οποίος ήταν πλημμυρισμένος, κατέστησε το δυνατό να δεχτεί νεκρά ζώα την 7η, αν το θυμάμαι καλά, 8η ημέρα. Άρα λοιπόν η υγειονομική ταφή ήταν ένα μονόδρομο για μα, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι ψυχάμινοι που αναφέρατε, ο πιο κοντινό ήταν στην Βέρεια, στέλναμε φορτηγά με νεκρά ζώα στην Τρίπολη, στην Καβάλα, στην Κοζάνη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στα δρομολόγια που πήγαινε και το ΕΛΑ και οι μικρέ δυναμικότητε των εκεί ψυχαμίνων δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το τόσο μεγάλο όγκο νεκρών ζώων. Γι' αυτό λοιπόν και ζητήσαμε από τους Δήμους οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να υποδείξουν χώρους υγειονομικής σταθμής. Μάλιστα εδώ είχαμε έρθει και πόσες φορές, γιατί είχαμε και κάποια συγκεκριμένα, ειδικά μια μονάδα που είχε ένα ιδιαίτερο θέμα που πλημμύριζε, ξαναπλημμύριζε. Ναι, στα Βρυσσά. Στα Βρυσσά, ακριβώς. Είχαμε μια μονάδα που είχαμε ένα πρόβλημα.
είναι να υποθέσουν οι Δήμοι σε ποιο σημείο θα γίνει η νομική ταφή. Δεν είναι η νομική ταφή για να πληρώνει τι προδιαγραφέ, είναι αυτό που είπατε και εσεί πριν. Στο όνομα με τον Άιλον, Νίκο μα βέστη, Νίκο Παταλεξά, Σαλανίκο μα βέστη, Ξαστρό με τον Άιλον, τον Πάνο, θα επικαλωθούμε. Αυτό λοιπόν το ζήτημα μα έβγαλε στην εμφάνεια κατά προβλήματα. Τι θα διαφωνήσω, τι πρόβλημα σα. Γι' αυτό λοιπόν στο τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε στη Βουλή και είναι πλέον νόμος του ελληνικού κράτους, υπάρχει ειδικό άρθρο για το διαχείριση των ελληνικών ζώων και πώς πρέπει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, οι Δήμοι αλλά και το Υπουργείο να μπορέσουν να δημιουργήσουν και ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να προετοιμαστούμε αν ποτέ μας ξαναχτυπήσει ποτέ ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ήδη με επιστολή την οποία πέστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώ από του Γενικού Γραμματεί των Υπολείπων της Αρμόδιου Υπουργείου να μας ορίσουν συγκεκριμένα ονόματα τα οποία θα δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για να μπορέσουν να φτιάξουν την δευτερογενή νομοθεσία που αφορεί από τον νόμο για να κλείσουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Όντως ήταν μια τιτάνια προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν όλοι. Και οι κτηνιατρικές της περιφέρειας, στους οποίους οφείλουμε ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι οι άνθρωποι πραγματικά υπερέλαβαν τους εαυτούς τους, και οι δημοτικές αρχές, οι οποίες με όλα τα μέσα που διαθέταμε βοήθησαν σε αυτήν τη διαδικασία, την αποκομιδή, αλλά και τη διαχείριση. Δεν ήταν μόνο η αποκομιδή, αλλά και η διαχείριση των νεκρών ζώων και η κτηνοτρόφη. Διότι και αυτοί βάλαν πλάτη. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά διδάγματα από αυτές τις μέρες, οι οποίες μπορεί σε 15-20 μέρες να τελειώσαμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα και να αποτρέψαμε την υγειονομική βόμβα. Αλλά το παρελθόν πρέπει να αποτελέσει δίδαγμα για το μέλλον. Ένα πολύ σημαντικό κλιματικό εργαλείο
που από την αρχή που εφαρμόστηκε με οποιαδήποτε ονόματα είχε δώσει στους Έλληνες παραγωγούς πάνω από 140 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορεί να γίνει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που να εφαρμόζεται πιο απλά, έτσι, και χωρίς πολύ γραφειοκρατία. Ο αγώνας θα σχετιστεί και μετά τις ευρωβουλευτικές. Φυσικά έχει μεγάλη σημασία οι συσχετισμοί που θα δημιουργηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί σας θυμίζω και είναι καλό να ξέρετε ότι όλα αυτά που πετύχαμε, να υπάρχουν αυτές οι μικρές ή λίγο μεγαλύτερες τροποποιήσεις, χωρίς να έχουμε αφήσει τον στόχο, έγιναν μετά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που δημιουργήθηκε το Υπουργικό Συμφέρον Κελάκη με τις 9 χώρες του ΜΟΤΑ, αλλά και μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που στάθηκε κοντά και υποστήριξε όλα τα αιτήματα των παραγωγών, είτε ήταν της Ελλάδος, είτε ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έχει την αξία του για τις ευρωεκλογές που θα γίνουν την Κυριακή στις 9 Ιουλίου, να κρίνεται δηλαδή τη συμπεριφορά αυτών των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είτε απήχαν από τα αιτήματα που είχαμε εμείς ως ελληνική κυβέρνηση, είτε να καταψήψουν. Και μάλιστα όταν κάναμε και μια ενημέρωση στην Βουλή για το θέμα της αναθεώρησης της ΚΑΠ, είχε φύγει ο Υπουργός γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις στην κυβέρνηση. Όταν εγώ έκλεισα τη συζήτηση, ζήτησα από τα υπόλοιπα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αν συμφωνούν με αυτά που λέμε, να κάνουν το ελάχιστο και το αυτονόητο. Να διεκδικήσουν και να πιέσουν τις ομάδες στις οποίες ανήκουν, να υποστηρίξουν την πρόταση την ελληνική που ήταν και πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή. Και τώρα σε έναν διόρυξη, κύριε Υπουργέ, σκεφτείτε λίγο και για τις δραστικές των φαρμάκων που έχουν μειωθεί και έχουμε προβλήματα τεράστια. Τρίτη φορά επανασπορές, τέταρτη φορά επανασπορά τώρα. Έτσι, σκεφτείτε λίγο τις δραστικές των ουσιών, δεν ξέρω, κάντε των φαρμάκων, κάντε με τις χώρες αυτές τουλάχιστον συμμαχίες. Γιατί χωρίς φάρμακο δεν γίνεται τίποτα. Άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, δεν γίνεται τίποτα. Το πληρώνουμε φέτος, μετά την καταστροφή το πληρώνουμε. Λόγω έτους του μεταλλαξίδης πήραμε τρεις φορές. Το έχω διαπιστώσει εγώ από την όταν στην περιοδία που έκανα πριν μια εβδομάδα στην Καρδίτσα, όπου πράγματι εκεί στην καλλιέργεια του Καμπαλιού, επειδή μια συγκεκριμένη δραστική σε συνδυασμό όμως με τις περίεργες και τις περίεργες κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή περιπολική ζέστη, περιπολικό κρύο και μετά υπερβολική ζέστη, η παραγωγή ευτυχώς να μην πάρει στην τρίτη επανασπορά. Έχουν κάνει ήδη δύο επανασπορές. Κάνουν μια εβδομάδα. Ήταν και πριν μια εβδομάδα, γι' αυτό το αναφέρω. Πήραμε και τρεις επανασπορές. Επομένως είναι κάτι που μας απασχολεί. Κοιτάξτε και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο να μπορέσουμε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Στο στόχο συμφωνούμε όλοι. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ηλικία τη δική μας, αλλά και για να είναι τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά σε σχέση με τα προϊόντα του τρίτου χώρου. Όμως τι θέλουμε εμείς ως κυβέρνηση και τι έχουμε ζητήσει ο Υπουργός Ελευθερίας Αγγελάκης, να μπορέσει και ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στο Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η πράσινη μετάβαση να της δοθεί περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερες βοήθειες στους παραγωγούς για να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι σωστός, αλλά πρέπει να βρούμε τα μέσα και τις βοήθειες για να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε. Τέτοιο παράδειγμα είναι και μερικές φορές, ανάλογα τις συνθήκες, δηλαδή όταν έχεις μια υπερβολικά μεγάλη ζημιά από πλημμύρα, όπου εκεί το έδαφος έχει αρκετά επιβαρημένο έτσι, περιβάλλον, να μπορεί να δίνεται εύκολα και γρήγορα η αδειοδότηση, να μπορέσει να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη δραστική ουσία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προσαρμόζεται όλο αυτό το εξαιρετικά σημαντικό χρήσιμο εργαλείο στις συνθήκες που κρατούν σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια. Να πω κάτι εγώ από αυτό όμως. Ωραία είναι όλα αυτά, καλά είναι όλα αυτά, ο περιορισμός, η πράσινη μετάβαση κλπ. Αλλά δεν μπορεί από τη μία μεριά στην Ελλάδα να απαγορεύει τη χρήση ουσιών φαρμάκων τα οποία με τη μη χρήση τους έχουν μειωμένη παραγωγή, άρα μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερη και λιγότερες πράξεις για τους αγρότες, και από την άλλη πλευρά τα ίδια αυτά προϊόντα να εισάγονται από τρίτες χώρες ανεξέλεγκτα, όπου χρησιμοποιούνται τα φάρμακα τα οποία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να έρχονται απ' έξω πολύ φθηνότερα. Έτσι. Θα έπρεπε, αυτό δεν είναι θέμα αμυγός ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Θα έπρεπε ό,τι απαγορεύεται στην Ευρώπη να απαγορεύεται και στην Αίγυπτο
και στην Τουρκία και οπουδήποτε συντηρήσει το κράτος, ώστε να μην έρχονται από εκεί τα προϊόντα τα ίδια πολύ φθηνότερα και στους Έλληνες παραγωγούς να τα απαγορεύουν τα φάρμακα αυτά. Να σας πω λίγο και εγώ, να σας πω και περισσότερο ο Γιώργος Στρατάκος. Είναι πράγματι ένα μείζον ζήτημα αυτό, το θέμα του ανταγωνισμού και έτσι, γιατί πρώτον αυτά τα προϊόντα παράγονται με θυμικότερο κόστος. Εμείς έχουμε μεγαλύτερο κόστος για την ενέργεια, οι ροές είναι πάρα πολύ ψηλά, λιπάζονται αυτό το πράγμα. Γενικότερα το κόστος ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο στην Ελλάδα από σε άλλες χώρες. Όμως με το λύτη του Υπουργού έχουν δημιουργηθεί πιπτά κλιμάκια όπου εμείς ελέγχουμε όχι μόνο τον μιμητισμό, δηλαδή τα προϊόντα αυτά να έρχονται ως έρχονται από το εξωτερικό, βαφτίζονται ελληνικά και πουλούνται στην ελληνική αγορά σε ελληνικά, αλλά και ταυτόχρονα τα συγκεκριμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, στις οποίες χωρίζεται το Γιώργος Στρατάκος, έχουν κάνει σημαντικούς ελέγχους και πραγματικά έχουμε βρει εντυπωσιακά αποτελέσματα και στέλνουμε ένα μήνυμα. Ότι όποιος εισάγει, θα πρέπει πρώτον αυτό που εισάγει να έχει και το όνομα της χώρας της αγωγής στο σημείο πόλης και να επιλέγει ο καταναλωτής το τι θέλει να κάνει και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπόκειται στις συγκεκριμένες οδηγίες που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, είμαστε ελεύθερη αγορά, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τις αγωγές των προϊόντων από τρίτες χώρες. Είναι θέμα συμφωνιών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές. Όμως αυτά τα προϊόντα θα πρέπει στις ελληνικές αγορές και στις ευρωπαϊκές αγορές να έχουν την ονομασία που πρέπει. Και δεύτερον, για θέματα που είναι επιζήμια και κλαπερά για τον καταναλωτή, είμαστε σπίτι. Και αυτό και κάνουμε τα λεπτά κλιμακία που εφαρμόστηκαν και έχουμε αποτελέσματα. Και στην κριτική παραγωγή, δηλαδή στους καρπούς, μήλα και σε αυτά, έχουν βρει σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και πιο πολύ στο θέμα του γάλακτος, όπως και στο θέμα του κρέατος. Αυτή η επιλογή των μεικτών κλιμακίων είχε σημαντικό αποτέλεσμα, γιατί όπως ξέρετε, είναι ένα γεγονός ότι στη χώρα μας έχουμε ένα πολυκερματισμό των ελεκτικών μηχανισμών. Εμείς τους οργανώσαμε σε μία ομάδα και όπου χρειάστηκε, ζητήσαμε και τη συνδρομή και άλλων υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και της Οικονομικής Υπηρεσίας. Θα σας πει όμως και ο Γιώργος λίγο περισσότερο για τον Βαβακόσπορο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, ίσως και το 90% της σποροπαραγωγής για το Βαβάκι γίνεται στην ενέργεια του Υπουργείου της Περιφέρειας της Αλίας. Άρα την προηγούμενη χρονιά τα περισσότερα από αυτά τα προδεμάχια επλήγησαν από το κάνει την ομιλία με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη σπόρου για το Βαβάκι. Δεδομένου ότι έχουμε 2,3 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργούνται Βαβάκι, και δεδομένου ότι έχουμε μια ελληνική σποροπαραγωγή η οποία καλύπτει πάνω από το 95-96% της ζήτησης, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Το καλό ήταν ότι οι εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται το Βαβακόσπορο είχαν αποθέματα στοκ, πέρα από την προπέρση χρονιά, αλλά αυτά τα σφόρια ήταν επενδυμένα με το μεταλλαξί. Και ένα άλλο μια δραστική, με δύο δραστικές. Η μία παραμένει η ενεργεία, η άλλη καταργήθηκε. Δώσαμε ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδική παρέχεση για να μπορέσει να γίνει χρήση του συγκεκριμένου Βαβακόσπορου και να μην υπάρξει κενό στην αγορά. Γιατί ακόμα και κάναμε εισαγωγή σπόρου κυρίως από την Τουρκία, θα φέραμε ποικιλίες οι οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Θα φέραμε ποικιλίες που δεν τις είχαμε δοκιμάσει. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσαν στις εδώ ελαφρονικές και κλιματικές συνθήκες. Όποιες παρτίδες πήγανε σε περιοχές και σπαθήκαν τα χωράφια από τον προπέσιο Βαβακόσπορο, δεν είχαν ζητήματα παρασποράς. Οι κόμπιες μικρές όμως παρτίδες είχαν περσινό Βαβακόσπορο, που είχε απουσία του μεταλλαξή και όπως είπε και ο κ. Υπουργός, με τις ιδιαίτερες χημικές συνθήκες της εποχής που έγινε η σπορά, δημιούργησε την απώλεια στην πλαστικότητα, γι' αυτό και ανακαστήκαμε ένα σπίτι 2 και σε κάνει σωριδώσει τρεις φορές. Αυτά είναι διδάγματα που πρέπει να μας δείξουν ότι τα φάρμακα, αν τα χρησιμοποιούμε σωστά, δεν είναι πάντα μόνο οι κρατικά για το περιβάλλον, αλλά είναι και βοηθή για την εργασία μας και για το πώς γενικότερα καλλιεργούμε και το πώς επηρεάζουμε το κόστος παραγωγής. Γιατί μια δεύτερη και τρίτη εισφορά, τι σημαίνει σε απλά λόγια, επιπλέον κόστος σε όλους εσάς. 20 ευρώ το στρατό. Επειδή ο 40. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων έχει τη δυνατότητα να δίνει καθαπαρέκκληση κρίσης σε εμπειρικά φάρμακα. Αυτή όμως είναι δυνατότητα. Εμείς μας δεν εξαντλήσουμε σε οποιοδήποτε περνάει απ' έξω να του δίνουμε και μια άδεια 120 ημερών. Γι' αυτό πρέπει λογισμένα, σε συνεργασία πάντα μαζί σας, να δούμε
ποια είναι εκείνα τα φάρμακα τα οποία έχουν προτεραιότητα στην κάθε καλλιέργεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό στον τρόπο με τον οποίο δίνουμε τις συγκεκριμένες άδειες παρέκκλησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε μια παρέκκληση για ένα ζυγαριοκτόνο, το οποίο χρησιμοποιείται στο Βαβάκι και είναι απολύτως απαραίτητο διότι αν δεν το δίναμε, το επόμενη λύση ήταν το τσάφισμα. Άρα λοιπόν, αύξηση του κόστου θα βάζουν ένα ερώτημα. Ποιο θα το έκανε. Ποιο θα το έκανε όταν δεν έχουν εργάτε γη. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δουλέψουμε παρέα, πρέπει να δούμε συνέπειες ώστε να κάνουμε προτεραιότητες που να υπηρετούν βεβαίως και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όλα αυτά αναγνωρίζετε ότι έχουν να κάνουν με το πώς έρχονται οι κανονισμοί από την Επιτροπή, ούτως ώστε να μπορέσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να μην επαναληφθούν. Γεια σας και από μένα, Θανάση Καράη, το λεγόμε, πρόεδρος του συνεταιρισμού ΕΝΙΠΕΑ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ήρθατε στο χωριό μας, είδατε την κατάσταση που επικρατεί σε εμάς κάτω στο βίντεο. Έχουμε χωράφια τα οποία δεν ξέρουμε αν εμπίπτουν στο καθεστώς της σκάβλας. Χωράφια τα οποία δεν θα καλλιεργηθούν για τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια. Είναι γύρω στα 500 άτομα στον συνεταιρισμό μου και άλλα 1000 περίπου στην επαρχία φασάδων, τα οποία τουλάχιστον για ένα χρόνο δεν θα καλλιεργηθούν. Αυτά τα χωράφια τι θα γίνουν, θα αποζημιωθούν όπως η κάβλα ή όχι. Ή θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μία για αυτά τα χωράφια. Δεν θα καλλιεργηθούν. Τι θα γίνει. Μπορείτε να κάνετε δύο ερωτήσεις. Θα κάνει καλή ερώτηση για να σας απαντήσω. Η άλλη ερώτηση είναι, επειδή έχουμε μία γέφυρα στο χωριό μας, η οποία είναι πολύ παλιά. Άρα αφορά το πρόβλημα. Ναι, 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 η άλλη είναι από εκεί, ναι, αυτό. Το είπα και στην περιοχή που βρεθήκαμε πριν, ότι εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στη Σαλία και που ξέρετε όλοι μας, ήρθαμε πάρα πολλές μέρες και από την πρώτη στιγμή. Εγώ ήμουν μαζί τη Δευτέρα της κοινωνίας, ήμασταν εδώ και μείναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το κάναμε αυτό για να μπορούμε να καταγράψουμε όλα τα προβλήματα και να δούμε λύσεις στα πλαίσια που μας επιτρέπει η ενωσιακή και την κοινοθεσία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε κάτι πρόκειτο το οποίο το δούμε μπροστά μας μετά από κάποια χρόνια. Πράγματι, όταν έγινε η πρώτη καταγραφή, είδαμε ότι υπήρχαν ζητήματα όπου ήταν η παρακάλια περιοχή που ήταν μέσα στο νερό από το μάχια. Υπήρχαν και άλλες δύο κατηγορίες, αυτά που όπως είπα και πριν. Αυτά που υπάρχουν μεγάλες αποθέσεις φερτών λιπτών ή χωράφια τα οποία την πόλη γη την πήρε το νερό και έτσι λοιπόν έχουν γίνει μη πόλεμα τα χωράφια αυτά σε συνδυασμό και με άλλα αγροτομάχια που λόγω μπορεί να μην χάσαν το φυτικό του φάρου λόγω πλημμύρας όπως είναι παραδείγματος χάρη την ίδια αλλά από τις πολλές ημέρες μέσα στο νερό το φυτικό κεφάλαιο είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή, το νερό το ίδιο κατέστρεψε μια περιοχή. Ας μείνω λίγο στις δύο πρώτες κατηγορίες. Εμείς πρώτα κάνουμε την παρέμβαση στα παρακάλια, γιατί ήταν συγκεκριμένη και δεδομένη η οριοθέτηση της περιοχής. Δηλαδή ξέραμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία με το χάρτη του προσπέρδους ότι υπήρχε αυτό. Και χρησιμοποίησαμε ένα σημαντικό εργαλείο που καταφέραμε και πήραμε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι εκεί είχε γίνει όλη η δραστηριότητα του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παρουσία του Επιτρόπου εδώ μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξηθεί το αποθεματικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει 42,1 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, χρησιμοποίησαμε τα χρήματα αυτά για να καλύψουμε κάτι το οποίο ήταν μπορούσαμε να το οριοθετήσουμε. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα, αλλά θα τα λύσουμε στην πορεία. Υπάρχει σε κρεμότητα. Και πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, πώς οριοθετούνται και πώς είναι η ζημιά. Και αυτή η ζημιά φαίνεται τώρα ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε τώρα αυτές τις περιοχές, τα χωράκια των κομμάτια, να μην έχουν καλλιεργηθεί. Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε ούτε το Φεβρουάριο, ούτε το Μάρτιο. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο τι λέει, ότι υπάρχουν αποτεμάτια που για συγκεκριμένο λόγο δεν μπορούν να καλλιεργηθούν τουλάχιστον ένα χρόνο ή μπορεί δύο. Γιατί μπορεί με την κρατική αρρωγή και με τα χρήματα που προδοθούν να γίνει αποκατάσταση. Επομένως αυτή η περίοδος δεν είναι μόνο μια χρονιά κρατική. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε ζωτάκι και εμείς στο Υπουργείο της Ανάπτυξης, το σύνολο των υπουργών που είναι εδώ, βλέπουμε τα ζητήματα και τα αντιμετωπίζουμε όταν αυτά οριστικοποιηθούν. Γιατί θέλουμε, χρήματα έχουν δοθεί από το κρατικό προϋπολογισμό στον ΕΚΑ 260 εκατομμύρια για να πληρωθούν οι αποζημιώσεις.
μετά τις ευρωεκλογές και δεν το λέω τις ευρωεκλογές, αλλά αυτό είναι ένα χρονικό διάστημα. Όπως αντιμετωπίσαμε το κάθε ζήτημα το οποίο μας τέθηκε, θα είναι βέβαιος ότι θα αντιμετωπιστεί και αυτό. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά θα δηλωθούν στη δήλωση του ΟΣΔΕ και πώς θα δηλωθούν. Είναι μια δεύτερη ερώτηση που δεν θα σας απαντήσω, θα το δούμε στην αρχή να κάνουμε τα γύρω. Ακόμα δεν έχει αρχίσει η διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων. Πράγματι είναι ένα ερώτημα το οποίο η παραγωγή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουν. Θα το, δηλαδή να δώσουν μια οδηγία, έτσι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο λίγο στη δεύτερη ερώτηση που είπα είναι για τον κύριο Ταχιάου. Ναι, και σταματάω. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Εγώ θα πω μόνο το εξής, ότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής κυβερνητικής λειτουργίας και δραστηριότητας είναι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε σε αυτό, γιατί έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε και το άμεσο, αυτό που συζητάμε τώρα, αλλά να μην το ξεχνάμε γιατί έχει σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα μέσα από την Ελληνικέα. Θα συζητάμε και για την επόμενη μέρα και θα σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Γιατί εδώ προσπαθούμε η κρατική αρχή, οι φυσικές καταστροφές, να δίνουν απαντήσεις το σήμερα, αποζημιώσεις, εδώ το αγροτικής, οι αποκαταστάσεις από το υποδομό, ταυτόχρονα όμως ναι. Συζητάμε και για τον ΟΔΙΒ, τα μετάλλα της Μιλυρικά, τα έργα που έχουν ανάγκη. Τα φάρσα να έχουν πει και για τον Ελληνικέα το φράγμα, ξέρετε πώς θα προχωρήσει. Όντως ο τρόπος είπατε, προφανώς και χρειάζεται, σε το έχουμε πει, να υπάρχει και σύνδεση. Όλα αυτά όμως χρειάζεται τώρα με βάση τις προτεραιότητες να δούμε να οριμάσουν και χρηματοδοτικά. Και το αντιλαμβάνεστε. Όπως βέβαια και αυτά που ανέφεραν και οι συνάδελφοι από το αγροτικής, οι αποζημιώσεις είναι το ένα, οι σπορές, αλλά ταυτόχρονα έχουμε την κλιματική κρίση που κάνουμε. Οφείλουμε εμείς σε αυτό που κάνουμε να σκεφτόμαστε πάντοτε πώς δημιουργούμε και την επόμενη μέρα. Γιατί εσείς συμμετέχετε εδώ πέρα και εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη για την εξαρτήση.